Καλησπέρα σε όλους τους αγτζίδες από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και σήμερα οι εργασίες συνεχίζονται με συναρμολόγηση της καλωσιάς, τοποθέτηση καλουπομάτων, ξύλων και τα συναφή για την κάλυψη της υπογειοποίησης. Σιγά σιγά προχωράει όπως βλέπετε. Λογικά είναι και από τις τελευταίες μέρες που βλέπουμε τις δύο εισόδους του μεγάλου υπογείου, διότι μετά θα καλυφθεί και θα την ξαναδούμε όταν θα ανοίξει ο δρόμος. Εκεί καλουπώνεται και ο εξωτερικός στίχος, θα πάμε και μετά την άλλη πλευρά να το δούμε πιο καλά. Πάμε να δούμε και το χτίριο από άλλη γωνία. Βλέπουμε το κτίριο. Οι σκαλοσίες έχουν προχωρήσει και σιγά σιγά θα πάει σε όλο το κτίριο. Εδώ γίνονται εργασίες σοβατίσματος και στους ορόφους και πάνω στην ταράτσα, αν κρίνω από τη σωλήνα το που βρίσκεται. Ακούγονται και οι ατλίες που στέλνουν το υλικό. Εδώ βλέπουμε και τις εργασίες για την κάλυψη της υπογειοποίησης και στο βάθος τα καλουπώματα. Θέλει να σπάει στον κάτω όροφο, στον πρώτο, εκεί που θα είναι το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού. Και στο βάθος βλέπουμε και τις μπουλντόζες, θα τις δούμε από την άλλη πλευρά, όταν πάμε ανατολικά, που δουλεύουν πυρετοδός. Πάμε να δούμε τα καλουπώματα. Λοιπόν, εδώ καλουπώνουν το εξωτερικό τυχείο. Τώρα τοποθετεί ο γερανός μια βάση για να μπορείς να κάτσουν το μεγάλο καλούπι πάνω, γιατί ο δρόμος δεν είναι ίσιος. Ουσιαστικά μια βάση φτιάξανε χθες, από ό,τι κατάλαβα. Και όταν καλουπωθεί θα χειροδετηθεί όπως απέναντι και θα έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι. Εδώ το κτίριο της αίρεσης τεχνικής. Να πω ότι τα γραφεία είναι κλειστά, οπότε όποιος θέλει να πάρει κάρτα φιλάθλου δεν θα μπορεί να έρθει στα γραφεία, μόνο από το ίντερνετ, το οποίο δεν είναι δύσκολη διαδικασία, είναι πολύ εύκολη. Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και σε 5 λεπτά έχετε τελειώσει. Πάμε να δούμε και δυτικά. Βρισκόμαστε δυτικά. Έχουν μπει σχεδόν οι περισσότερες γυψοσανίδες και βλέπουμε τώρα να σοβατίζονται. Δεν ξέρω ακριβώς τι υλικό, ίσως είναι μπετό αυτό. Δεν ξέρω ακριβώς τι υλικό, αν ξέρει κάποιος να μας πει.
Λογικά έτσι θα μείνει, θα καλυφθεί όλο αυτό το κομμάτι και θα βαχτεί. Από αντοχή δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα, αλλά ειδική λογικά ξέρω πολύ καλύτερα. Προχωράμε. Βόρεια. Τοποθετούνται σήμερα φεγγίτες. Εδώ ανεβαίνει μια πλάτη που τοποθετείται πίσω από τους φεγγίτες. Και σιγά σιγά προχωράνε μέχρι να ολοκληρώσουν και αυτή την πλευρά. Ουσιαστικά έχει τελειώσει μόνο η ανατολική πλευρά. Και στις μετώπες και στους φεγγίτες και στις υπόλοιπες πλευρές έχουν μείνει μικρά κομμάτια, κυρίως στις άκρες, πέρα από την δυτική πλευρά που είναι η μισή. Λοιπόν, περίμενα λίγη ώρα, ήρθαν και οι μάστορες για τις βάσεις των Nettlebond. Έχουν ολοκληρώσει όλη αυτή την πλευρά σχεδόν, αυτό το κομμάτι δηλαδή, και θα τοποθετηθεί αυτό το σημείο, αυτό το κομμάτι, συν άλλα 2-3 μέχρι και το κτίριο της ΠΑΕ. Θα έρθουν αργότερα λογικά αυτά τα κομμάτια. Τόση ώρα δεν μπορούσαν να κάνουν εργασίες γιατί γινόντουσαν εργασίες για τους φεγγίτες και δεν μπορούσαν να ήταν από κάτω προφανώς. Και σήμερα θα τοποθετηθεί και αυτό. Τους φεγγίτες λογικά δεν τους τελειώσαν σήμερα, πάει για αύριο. Γιατί παίρνει και πολλή ώρα. Προχωράμε. Βρισκόμαστε στο ανατολικό κομμάτι της βόρειας πλευράς και εδώ βλέπουμε βαψίματα. Είναι το δεύτερο χέρι, αν θυμάμαι καλά, εκτός αν έχασα κάτι. Και βλέπετε και το χρώμα που θα έχει η Αγιά Σοφιά εξωτερικά. Ανατολικά στην υπογειοποίηση βλέπουμε δύο μπουλντόζες, η μία είναι με τη μικρή τη κούφτα αυτή εδώ κάτω και η άλλη δεξιά είναι η μεγάλη που φορτώνει τα φορτηγά. Είπαμε δεν σταματάνε να σκάβουνε. Νομίζω η υπογειοποίηση πηγαίνει ρολόι, δεν νομίζω ότι καθυστερεί. Στο βάθος βλέπω και κάποιες μπουλντόζες με το τρυπάνι, το δούμε λίγο πιο μετά, θα κατεβώ. Πάμε να τις δούμε.
Λοιπόν, είναι δύο οι μπουλντόζες, δύο τα τρυπάνια. Μία τρύπα εκεί και μία εδώ κάτω. Εδώ είναι όλο το πλάτος της υπογείου. Στην Πατριάρχη Κωνσταντίνου βέβαια. Εδώ βλέπουμε και ένα μηχάνημα για μέτρηση αποστάσεων. Πάμε να δούμε και το γήπεδο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε και τις εργασίες για την συναρμολόγηση των σκαλοσιών, ώστε να φτιάξουν σιγά σιγά και τα εξωτερικά τυχεία, μεσοβαθίσματα κλπ. Όπως έχω κάνει και σε αυτό το τυχείο που είδαμε. Πάμε σιγά σιγά και πάμε πάνω. Εδώ εργασίες δεν βλέπουμε. Κάνουν εργασίες στα υπόγεια, πότι μου μπαίνει ένας μάστορας. Ολοκληρώνουν εκεί σιγά σιγά. Βλέπουμε και την υδροροή ψηλά, κατεβαίνει προς τα κάτω, δεν έχει κάτι, για να δούμε. Αυτά λοιπόν, παίρνουμε όλη η κάρτα φιλάθλου, ενισχύουμε την ερασιτεχνική μας και τα τμήματά μας, τα οποία θα φέρουν και τις επιτυχίες όπως έχει φέρει και το hardball. Αυτά λοιπόν, ραντεβού στις επόμενες εργασίες. Μόνο ΑΕΚ.